Έχουμε τον κύριο Αδαλή σήμερα. Καλημέρα, κύριε Αδαλή. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Εσείς πάτε ποδαράτο πια? Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω αν αυξηθεί και η τιμή της σόλας από εδώ και στο εξής. Πλάκα-πλάκα υποκατάσταση του πετρελαίου είναι. Ναι. Εκεί πάει η δουλειά. Είναι η αντιστάθμιση του πετρελαίου. Οι σόλες τώρα. Τις βλέπω και αυτές να αυξάνονται. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Αδαλή, θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Υπάρχει ένα tweet της κυρίας Φον ντε Λάιεν, τη γνωρίζετε, η οποία μας είπε βραδινές ώρες ότι έχουμε το έκτο πακέτο, διότι κατά 95% πετύχαμε το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, εξαιρώντας βάσει των ετοιμάτων της Ουγγαρίας τους υπηρετικούς αγωγούς, αλλά στο ναυτιλιακό της μεταφοράς 95% είναι, αυτό καλύπτει, πετύχαμε ομοφωνία. Τι καταλαβαίνετε? Καταλαβαίνω ότι μεγαλώνοντας τα 7 παιδιά της, καθυστέρησε πάρα πολύ να προσαρμοστεί στην καινούργια οικονομία και στο ρόλο του πετρελαίου στη σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν έχει ιδέα, κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τολμώ να πω, με πλήρη γνώση αυτό που θα σας καταθέσω, ότι όποτε μιλάει, καταφέρνει και ανεβάζει όλες τις τιμές. Καλό θα ήταν, αν δεν θέλουν να την αντικαταστήσουν, να πάψει να μιλάει, κυρία φον ντερ Λάιεν. Ναι, αλλά από αυτή την απόφαση, εγώ δεν ξέρω όπως εσείς αναλυτικά, τι αντιλαμβάνομαι? Ότι οι πυρωτικές χώρες, είπε και ο κύριος Καπόπουλος ένα μεγάλο κατάλογο, για την ώρα ούτε γάτα ούτε ζημιά, την πληρώνουν χώρες με ναυτιλία από αυτή την απόφαση. Δεν γίνεται να μιλάνε για την ναυτιλία άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από την ναυτιλία. Δηλαδή. Μιλάω φυσικά για τον κύριο Καπόπουλο. Ναι, 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 σαφές. Για την κυρία φον ντε Λάιεν. Αυτό το οποίο βγαίνει, ναι, από αυτά τα οποία γράφω εδώ και 2,5 χρόνια, είναι ότι δεν κατάφεραν ακόμα να συνετιστούν απέναντι σε αυτό που ήρθε. Όχι έρχεται, γιατί παλιά λέγαμε έρχεται. Τώρα ήρθε. Αλλά έρχονται κι άλλα στην πορεία στο βάθος. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε την κυρία φον ντε Λάιεν, η οποία ανακάλυψε ότι οι κυρώσεις οι οποίες επιβλήθησαν βοηθούν τον Πούτιν, και προχθές είπε σε μια συνέντευξή της ότι όσο περισσότερο κυρώσεις βάζουμε, τόσο περισσότερο πετρέλαιο πουλάει στην Ασία ο Πούτιν πιο ακριβά, άρα κερδίζει παραπάνω. Τώρα το κατάλαβε. Πόσοι οικονομολόγοι της το είχαμε πει αυτό, όχι μόνο της κυρίας φον ντε Λάιεν, αλλά και στους δικούς μας εδώ στην Ελλάδα που χαράσει πολιτική. Πόσες φορές το είχαμε πει ότι θα κάνετε τον Πούτιν πιο πλούσιο με αυτά τα πράγματα που κάνετε. Λοιπόν, τι μας λέει τώρα 95%? Και εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει σκεφτεί η κυρία φον ντερ Λάιεν τον Οκτώβριο, άρα αποφασίσει μια μέρα ο Πούτιν ή οποτεδήποτε μετά τον Οκτώβριο και πριν τον Οκτώβριο, αποφασίσει μια μέρα ο Πούτιν να πει: πατάω το κουμπί και τέρμα φυσικό αέριο, τέρμα ο λιγνίτης, τέρμα το πετρέλαιο. Τι θα γίνει? Αυτό δεν το έχουν σκεφτεί. Αφού έχουν plan B, έτσι δεν λέει η κυρία ντε Λάιεν? Έχουμε plan B, λέει. Θα έχουμε μειώσεις καταναλώσεις και ταυτόχρονα από άλλες πηγές θα αναπληρώσουμε τη χασούρα. Για να έχεις plan B σημαίνει απαραίτητο ότι έχεις και plan A. Ποιο είναι το plan A? Ναι, σωστό. Δεν υπάρχει plan A αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευχολόγια, είναι ευχολόγια, στα χέρια ανθρώπων ανίκανων να τη διοικήσουν. Ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν διοριστεί, δεν έχουν εκλεγεί, έχουν διοριστεί εκεί πέρα που είναι. Μεταξύ τους διορίζει ο ένας τον άλλον. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ανίκανοι να κατανοήσουν πολυσύνθετα και παγκόσμια οικονομικά φαινόμενα. Και ό,τι κάνουν, ό,τι λένε, το λένε από κάποιους συμβούλους οι οποίοι δεν ξέρουμε από πού είναι ορμόμενοι. Τους παραθέτουν ένα εξέλο ως απόδειξη, ένα εξελάκι δηλαδή ως απόδειξη, και αυτοί πράττουν. Αλλά πράττουν λάθος. Σε βαθμό που μας φανούν και σκεφτόμαστε ότι καλά, όλα λάθος τα κάνετε, δεν γίνεται ρε παιδιά. Δηλαδή, τζόκερ να παίζατε, τα μισά θα τα πιάνατε από τα στοιχήματα αυτά. Δεν καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οδηγείται την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη, σε μία ατραπό και σε ένα δρόμο χωρίς γυρισμό? Κοιτάξτε, έχω μπροστά μου την εκτίμηση που έχετε κάνει, πρόβλεψη, 3 Μαρτίου, όπου λέτε ότι πάμε για 125 δολάρια, με επόμενο σταθμό τα 150 δολάρια, και φυσικά λέτε ότι όλα αυτά δεν θα σταματήσουν μόνο στην ανατίμηση του πετρελαίου, θα έχουμε έκρηξη στα αγροτικά, στα εφόδια, στην κατανάλωση, στην αντλία και στην Ελλάδα έτσι περαιτέρω λογοφόρων. Σε ευχαριστώ καταρχάς για την υπενθύμηση. Αυτή την άποψή μου την είχα εκφράσει. Την έχω εδώ μπροστά μου.
μπροστά μου. Είχα εκφράσει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο είναι το μόνο ελληνικό, ας το πούμε, πρακτορείο ειδήσεων που με πήρε ποτέ για να ρωτήσει αυτά. Σήμερα Κυπριακό. Brent βλέπω 124,03 συν 4,60. Σήμερα, έτσι. Όταν έκανα αυτή την πρόβλεψη, μετά από 10 μέρες, το πετρέλαιο είχε ξεπεράσει 130. Η δεύτερη πρόβλεψή μου για επόμενο σταθμό στα 150 υπό προϋποθέσεις είναι αυτές που ζούμε τώρα. Αυτές που ζούμε τώρα οι προϋποθέσεις είναι αντίθετες από αυτές που μας λένε ότι θα καταφέρουμε να ρίξουμε το πετρέλαιο με την πολιτική Biden πίσω σε διψήφιο νούμερο. Αυτό φωνάζω και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν νομοτελειακό αρχαίγωνο κανόνα της οικονομίας, της προσφοράς και της ζήτησης. Υπάρχει έλλειμμα ενέργειας. Παντού, όταν λέμε ενέργεια, δεν εννοούμε μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα, εννοούμε τα καύσιμα, εννοούμε τα πάντα. Όλα είναι ενέργεια. Όταν υπάρχει έλλειμμα, οι τιμές αυξάνονται. Για να μπορέσεις να τις ρίξεις, λοιπόν, έχεις δύο επιλογές. Ή θα αυξήσεις την παραγωγή, πράγμα το οποίο δεν το βλέπω εγώ. Δεν βλέπω κανένα να αυξάνει την παραγωγή. Ούτε οι ίδιοι Αμερικάνοι δεν αυξάνουν την παραγωγή. Άλλοι γιατί δεν μπορούν, άλλοι γιατί δεν θέλουν. Και έχουν συστρατευτεί με την πολιτική Πούτιν. Ή να μειώσεις τη ζήτηση. Πώς θα μειώσεις τη ζήτηση όμως, κύριε Σαχίνη, σε ένα προϊόν όπως το πετρέλαιο, το οποίο είναι ανελαστικό? Δεν μπορείς τον άλλο να τον πεις μην πάρεις το αυτοκίνητο ή μην μπει στο λεωφορείο. Καλώς ξεκίνησε την εκπομπή με τα πόδια που λέμε. Θα πηγαίνουμε με τα. Δεν γίνεται. Υπάρχει ένα όριο ανελαστικότητας, το οποίο ό,τι και αν κάνεις, ό,τι μέτρα και αν πάρεις, όσο ψηλά και αν είναι η τιμή, ο άλλος θα πάρει τα μάξι, θα πάρει από το βενζινάδικο. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει τέτοια αναλαστικότητα τη ζήτηση, ποια είναι η μέθοδος με την οποία μπορείς να ρίξεις τη ζήτηση και του τεστ να ρίξεις και τις τιμές? Τα lockdown. Οι τιμές λοιπόν σήμερα. Το λέτε, το ξαναλέτε. Έχετε τίποτα υπόψη σας? Μα έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή, έγινε. Για μπροστά. Γιατί με βάση αυτό που μου περιγράφετε, κυρία Δαλή, και είναι απολύτως κατανοητό για εμάς τους μη ειδικούς και παίοντες, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και το βλέπουμε και στην καθημερινότητα και πρέπει να σας πω, θα μου απαντήσετε με δύο κουβέντες και μετά θα καταλήξω σε αυτό που λέει ο φίλος ο Αργύρης. Δηλαδή, κύριε Αδαλή, για την επόμενη εβδομάδα, μέρα με τη μέρα, στην Αντλία θα βλέπουμε παραπάνω την τιμή? Θα σας πω, αυτό το θέμα της Αντλίας πάλι είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, αφήστε το τότε να ολοκληρώσω. Λέω λοιπόν το εξής απλό, με βάση αυτό που περιγράφετε εσείς. Δηλαδή, μόνο ένα lockdown μας σώζει αυτή τη στιγμή, αυτό μας λέτε? Μα αποδείχθηκε. Από την πρόβλεψη του Μαρτίου, στις αρχές Μαρτίου, 3 νομίζω, 2-3 του μηνός την είχα κάνει στο ΚΥΠΕ, πήγε το πετρέλαιο στα 130, γίναν διάφορες κινήσεις και ξανά έπεσε. Γιατί έπεφτε το πετρέλαιο στο ενδιάμεσο και πήγε στα 100-102 το Brent, ας πούμε, και κάτω από τα 98 το αμερικάνικο, το WTI? Διότι σε ένα τεράστιο επιχειρηματικό hub, που σημαίνει ότι καταναλώνεται πολλή ενέργεια, ας μην ήταν και πολύ ο πληθυσμός, στην Κίνα επευλήθη lockdown. Η μείωση λοιπόν της ζήτησης σε αυτό το επιχειρηματικό hub και ο φόβος ότι μπορεί να επεκταθεί και αλλού κρατούσε τις τιμές του πετρελαίου σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή δεν είναι χαμηλά, να μιλάμε ότι θέλουμε. Κανονικά το πετρέλαιο σήμερα, αν δεν υπήρχε κανένας παράγοντας από αυτούς που ζούμε τα δύο τελευταία χρόνια, θα είχε από 54 έως 62-62,5 δολάρια. Αυτή θα ήταν η τιμή του. Στα 100 δεν το λες και χαμηλά, αλλά όμως ήταν ο λόγος που δεν επέτρεψε το ράλι. Άρα τώρα που άνοιξε. Γιατί τη βδομάδα ξανανέβη και πάλι και τα επίπεδα των 106-108 δολαρίων πήγε στα 124-125 σήμερα. Γιατί άνοιξε Σαγκάη, θα μου πείτε. Γιατί ανακοίνωσε η Κίνα ότι μία του μηνός, δηλαδή αύριο, επαναλαμβάνω, αύριο, άρονται όλα τα lockdown. Και τρέχουν τώρα όλοι να τοποθετηθούν στην αγορά. Και επειδή τρέχουν, αυξάνεται η τιμή. Άρα θα ανεβαίνει η τιμή τις επόμενες μέρες. Μόνος λόγος που κρατούσε, ναι, από τους 10-11 λόγους που έχω περιγράψει επαρκώς και στο φιλόξενο βήμα της τηλεοπτικής σας εκπομπής, αλλά και εδώ, ο μόνος λόγος που κρατούσε χαμηλά τις τιμές και δεν τις άφηνε να εκτοξευτούν ήταν τα lockdown και ο φόβος για ένα lockdown. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να συμπιέζει τις τιμές προς τα κάτω. Όλοι οι άλλοι λόγοι οδηγούν τις τιμές προς τα πάνω. Όπως βλέπουμε, το ίδιο πράγμα ακριβώς γίνεται και στο φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο στην Αμερική έχει χτυπήσει ασύλληπτα ρεκόρ. Είχα προβλέψει και εκεί, μάλιστα σε μια εκπομπή σας το είχα πει, ότι το φυσικό αέριο σε σχέση με το 21 θα πάει 200% πάνω και μπορούμε να το δούμε ακόμα και στα 10 δολάρια, από 1,5 που είχε τότε. Ερά, ορίστε. Έφτασε στα 9,5 σχεδόν.
Μισό λεπτό. Η Μαρία λέει, άρα κύριε Αδαλή, ανοίγει αύριο τα περιοριστικά ή μέτρα η Κίνα σε πόλεις όπως η Σαγκάη που καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Ναι. Και το εμπάργκο κατά 95% γελάει κιόλας, μέσα παρένθεση, της κυρίας Ντελάιεν, ανεβάζουν κι άλλο την τιμή. Ναι, σίγουρα. Ωραία. Γιατί δεν είναι μόνο, κοιτάξτε, δεν είναι, υπάρχει και το φαινόμενο του μαστιγίου, το οποίο έχω γράψει ένα άρθρο, το Bullwhip, το οποίο είναι μια απλή κίνηση που κάνουμε εμείς στον καρπό μας, μεταδίδεται με περιχητική, ας το πούμε, ταχύτητα στην άλλη άκρη του μαστιγίου, και αυτό είναι οικονομική θεωρία από το 60, δεν είναι δικιά μου ανακάλυψη. Δυστυχώς, η Φορντελάιν και οι άλλοι αυτά τα πράγματα δεν τα λαμβάνουν υπόψη, ότι είναι ακόμα και στις εκτιμήσεις για την ζήτηση των προϊόντων και των ενεργειακών, αλλά και των διαρκών και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών, και εκεί κάνουν λάθη εξαιτίας του προβλήματος στην εφοδιαστική αλυσίδα που προέκυψε από τα πρώτα lockdown. Λοιπόν, γιατί όλη η ιστορία στρέφεται στο αυγό του φιδιού. Και το αυγό του φιδιού που δημιούργησε όλα αυτά που ζούμε, κύριε Σαχίνη, ήταν το πρώτο lockdown. Και όποιος δεν το λέει αυτό, επιστήμονας, μιλάω για οικονομολόγους, είναι ύποπτος ο ρόλος του. Εκεί είναι το αυγό του φιδιού. Δεν μπορεί να ξεκινάμε και να αναλύουμε μετά από τη γενεσιουργό αιτία όλα τα άλλα πλην της γενεσιουργού αιτίας. Αυτό φοβάται ο επενδυτής, ο trader, ο άνθρωπος, ο επιχειρηματίας, είτε μικρός, μεσαίος, είτε μεγάλος. Αυτό φοβάται. Ένα νέο lockdown. Βλέπουμε όμως όχι μόνο η κυρία Ursula von der Leyen, αλλά και άλλοι επιχειρηματίες, μεγαλοεπιχειρηματίες, ειδικά από το Big Tech, όπως ο Bill Gates, Microsoft, λένε να ξανακάνουμε, ξέρω εγώ, καινούριο κύκλο lockdown. Μα τι να κάνω, καταστρέψουμε δηλαδή εντελώς την οικονομία του πλανήτη? Επειδή είστε από τους πρώτους που την κρίση, την επισητιστική, την έχετε πει πολύ ομαξέρα, πείνα. Προσέξτε τώρα εδώ τι μου λέει ο Νεκτάριος. Θα συζητήσουν πολλά σήμερα. Λέει, στις διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ Ισραήλ με Τουρκία, έχω την πληροφόρηση ότι οι Ισραηλινοί πήραν το OK από τους Τούρκους σε περίπτωση που θελήσουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία σκέφτεται να πουλήσει σιτηρά σε ρούβλια σε Τουρκία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και άλλες φιλικές χώρες. Και το δράμα, λέει, θα είναι όταν η Ρωσία απαγορεύσει την εξαγωγή ουρανίου επεξεργασμένου για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, παίρνουν μέχρι και οι Αμερικάνοι για εξάμηνο, και βεβαίως των προϊόντων του δηληστηρίου που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και είναι ρωσικά. Το μεγάλο παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται στα δηληστήρια. Και αυτό το είχα γράψει. Που ήταν η δεύτερη κίνηση που έφαγε το δεύτερο αξιωματικό στην παρτίδα σκάκι, ο Πούτιν του Μπάιντεν. Εκεί παίζεται. Και γι' αυτό και βλέπετε, σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα, και γι' αυτό και βλέπετε τρομακτική αύξηση στις τιμές του ντίζελ, των διελισμένων προϊόντων, που δεν έχουν καμία σχέση με την αύξηση των τιμών. Ακούστε, κύριε Σαχίνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Φορντερ Λάιν κάνει το εξής λάθος. Πήγαν με μια θεωρία της δεκαετίας του 1970 να λύσουν ένα πρόβλημα του 2020. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποτε πιθανόν να υπήρχε μια σχέση μεταξύ δολαρίου και πετρελαίου. Όχι πάντα, αλλά υπήρχε αυτό. Και πέρασε στα μυαλά κάποιων οικονομολόγων που εκπαιδεύτηκαν ότι ναι, όταν έχουμε ένα ισχυρό δολάριο έναντι του ευρώ και των άλλων νομισμάτων, τότε ρίχνουμε την τιμή του πετρελαίου. Αυτό πάει να κάνει ο Biden, αυτό πάει να κάνει τώρα και η Ursula von der Leyen. Θα με συγχωρέσουν όμως πολύ, αλλά η σύνδεση αυτή μεταξύ πετρελαίου και ισχυρού δολαρίου τελείωσε από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Το πετρέλαιο, η τιμή του βαρελιού, αυτονομήθηκε και αυτοκυριαρχήθηκε. Δηλαδή δεν έχει καμία απολύτως σχέση η τιμή του βαρελιού με το αν είναι ισχυρό ή ανίσχυρο το δολάριο. Μόνη της η αγορά αυτή ρυθμίζεται, αυτορυθμίζεται ή τελικώς καταλαμβάνει θετικά ή αρνητικά πρόσημα στις τιμές. Μόνο του, δεν έχει καμία σχέση. Και δυστυχώς, επειδή αυτοί που αποκαλώ εγώ ασκουριασμένα μυαλά, όχι υποτιμητικά, αλλά πάρα πολύ υποτιμητικά, δεν κάνει να χρησιμοποιήσει τη λέξη την οποία μου έρχεται στο μυαλό, όλοι αυτοί έχουν μείνει πολύ πίσω. Έχει αλλάξει η αγορά της ενέργειας. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Δεν φταίμε εμείς που τους τα λέμε. Αυτοί φταίνε που δεν χρησιμοποιούν σωστούς ανθρώπους να τους ενημερώσουν για να προβούν τις κινήσεις που θα έπρεπε να προβούν. Έχει γίνει με τις ανόητες αυτές πολιτικές που εφαρμόζουν φέτος. Το νόμισμα με τις καλύτερες αποδόσεις είναι το ρούβλι. Παγκοσμίως, μακράν του Δευτέρου. Αυτοί οι οποίοι μας έλεγαν ότι με αυτά τα πράγματα θα ανατινάξουν και θα διαλύσουν το ρούβλι, κύριε Σαχίνη, σήμερα δεν έχουν απαντήσει πώς το εξηγούν
ας πούμε για παράδειγμα, ότι στις 24 Φεβρουαρίου το ρούβλι είχε 78 δολάρια, μετά την εισβολή πήγε στα 137, πανηγυρίζαν ότι το διαλύουν, ναι, αλλά μετά τις 7 Μαρτίου άρχισε να πέφτει και σήμερα που μιλάμε πήγε μέχρι και τα 58 ρούβλια το δολάριο σε μια τιμή η οποία πάει πίσω, το ισχυροποιεί έναντι του δολαρίου στα επίπεδα του 2017-18, πολύ πριν την πανδημία δηλαδή. Βέβαια, αυτό αν τραβήξει για την εσωτερική αγορά της Ρωσίας δεν είναι καλό. Θα πρέπει να βρει τρόπο να το ρίξει. Θα σου πω τι έκανε. Yeah. Επειδή έχει εργαλεία, τα οποία θα πρέπει να τα ξέραν ότι έχει εργαλείο σε ό,τι αφορά την επιβολή capital controls, ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την επιβολή περιορισμός μεταβιβάσεις κεφαλαίων άνω των 10.000 δολαρίων, την επιβολή περιορισμός στις χρηματιστηριακές κινήσεις, την επιβολή περιορισμών αγοραπολισιών πακέτων. Έχει τέτοια εργαλεία που δεν τα έχει ο εκάστοτε πρόεδρος της Αμερικής ή πρωθυπουργός της Ελλάδας. Δεν τα έχει. Αυτός λοιπόν, επειδή δεν το ξέρω ότι τα έχει, το ξέρω. Τώρα λοιπόν τι είδε ο Πούτιν, για να σας πω τι παιχνίδι τους κάνει και δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Είδε λοιπόν πράγματι ότι η ισχυροποίηση του ρουβλίου μέχρι και πριν 10 ημέρες το καθιστούσε έναν παράγοντα ο οποίος ήταν αρνητικός για τους πελάτες της Ρωσίας, ειδικά στην Ασία. Και τι έκανε, χαλάρωσε κάποιους όρους στα capital controls. Και τους χαλάρωσε, θα μου πείτε, ανέβηκε περίπου από τα 58 που είχε πάει ρούβλια το δολάριο, πήγε στα 65 ρούβλια το δολάριο. Ναι, αλλά όμως τι έκανε, τόλισε αυτό το θέμα που πολύ σωστά είπατε και το είδαμε τούτη την εβδομάδα. Δηλαδή, πότε θα σοβαρευτούν επιτέλους στις Βρυξέλλες, στο Μαξίμου, γιατί και αυτοί δεν είναι άμεροι των ευθυνών. Στην αρχή όλα δεν έλεγαν. Τώρα πήραν χαμπάρι τι γίνεται. Ναι, αλλά προσέξτε που θέλω να καταλήξω. Δεν είναι το θέμα να περιμένουμε τους οικονομολόγους πότε θα δουν τα στατιστικά και να μας πούν τι γίνεται. Γιατί άμα περιμένουμε να δουν οι οικονομολόγοι τα στατιστικά και να μας πούν τι έγινε, ζήτω που καήκαμε. Υπάρχουν υπερεξειδικευμένοι οικονομολόγοι όπως οικονομέτρες, υπάρχουν υπερεξειδικευμένοι μαθηματικοί που ξέρουν από ανώτερα οικονομικά μαθηματικά, που μπορούν σήμερα να προβλέψουν μια πολιτική μετά από μια εβδομάδα, δύο μήνες, τρεις μήνες πώς θα πάει. Δεν χρειάζεται να κάτσεις να περιμένεις. Λέει, θέλω δύο σύντομες απαντήσεις. Θα πάω σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Λέει ο φίλος ο Νίκος. Λέει και ξαναλέει ο κύριος Αδαλής ότι κάποιοι στην Ευρώπη δεν καταλαβαίνουν και κάνουν λάθη. Εγώ, κύριε, λέει Αδαλή μου, δεν μπορώ να το δεχτώ. Και αν το δεχτώ, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι κάποιοι από πίσω, εκεί κλείνω, λέει, κινούν τα νήματα και κατευθύνουν τους ηγέτες σε βάρος μας. Θα σας πω. Μπορεί να καταλάβει, λέει, ποιοι είναι αυτοί και γιατί. Ο κύριος Αδαλής να μου απαντήσει. Δεν άκουσα το τελευταίο σκέλος. Ότι κάποιοι άλλοι είναι πίσω και τους κατευθύνουν τους ηγέτες σε τέτοιες αποφάσεις. Και ο Γιώργος λέει συγχαρητήρια, λέει, ωραία. Και τώρα τι κάνουμε, κύριε Αδαλή. Τα πράγματα είναι εύκολα. Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Αλλά ας πάμε στο πρώτο μέρος της ερώτησης. Συμφωνώ με τον ακροατή και εγώ την ίδια άποψη είχα μέχρι που άρχισα να δουλεύω στις ασιατικές αγορές και να γνωρίζω όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι είτε ασκούν είτε άσκησαν διοίκηση. Και με το πρώτο μισάωρο που μιλάς μαζί τους καταλαβαίνεις ότι είτε μιλάς σε τοίχο είτε μιλάς με άνθρωπο, για το συγκεκριμένο ζήτημα μιλάω, δεν έχουν ιδέα. Μάλιστα. Τι να λέμε τώρα. Και να σας πω και κάτι. Και εδώ στην Ελλάδα έχω σηκωθεί από τραπέζι και έχω φύγει, κύριε Σαχίνη, διότι έχανα το χρόνο, διότι μία ώρα μιλούσα με κάποιον ο οποίος έχει ασκήσει σε πολύ μεγάλα επίπεδα διοίκηση για τα ενεργειακά και κατάλαβα ότι μιλούσα με τζάμπα και βερεσέ, διότι δεν ήξερε τη φυσική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο πετρέλαιο και στο αέριο με τα αγροτικά προϊόντα και ότι αυτά τα δύο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, είναι οι πρωτογενείς πρώτη ύλη για τη δημιουργία λιπασμάτων. Nice. Με συγχωρείτε τώρα. Nice. Οι περισσότεροι, δεν είπα ότι όλοι είναι έτσι, αλλά οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία είναι άσχετοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εγώ, αν με ρωτούσατε πριν 4-5 χρόνια, θα σας έλεγα: μα δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Όποιος το αμφισβητεί, δεν έχει παρά να βρει ένα τέτοιο και να μιλήσει μαζί του. Και τι κάνουμε, μπορείτε να μας δώσετε ένα περίγραμμα που λέει ο φίλος ο Γιώργος. Βεβαίως. Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ενέργεια και να βγαίνουν φετβάδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν όλη την Ευρώπη. Με συγχωρείτε πολύ, κάποιος άκουσα πριν που έλεγε ότι τα περίκλειστα κράτη τι θα κάνουν. Okay. Υπάρχουν λύσεις για τα περίκλειστα κράτη, αλλά αυτό είναι το θέμα. Μπορείς να πεις ότι κάνω μια γενική πολιτική για τα υδροηλεκτρικά. Μα υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν ποτάμια. Τι να πούμε για αυτές τώρα. Ότι θα έχουν στο μείγμα τους αναγκαστικά 10% υδροηλεκτρικά, γίνεται αυτό το πράγμα. Και όμως το συζητάνε. Το συζητάνε. Τι να σας πω τώρα δηλαδή. Λοιπόν. Αλλά πού θέλω να καταλήξω. Η ιστορία ποια είναι, ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν τα κολεγιόπεδα,
του κολεγίου, δηλαδή κολεγιώπες, οι διορισμένοι εκεί, για πράγματα που δεν γνωρίζουν, για μας θα πρέπει το όργανο το οποίο θα αποφασίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 27 υποτομείς, διαφορετικό το καθέναν για κάθε χώρα, και σε ο κάθε υποτομέας ενεργειακά να προτείνει πράγματα τα οποία όμως θα γίνονται στρατηγικοί πυλώνες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χρειάζεται νέα μέθοδο και νέο μοντέλο διοίκησης Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Δεν θέλουν όμως να το κάνουν. Πάμε σε διάλειμμα ως εξής. Γνωρίζει, λέει η Ιφηγένεια, ο κύριος Αδαλής κάτι για την εξέλιξη με το βασιλιά. Τι είναι αυτό? Του Χαλκού Μιστακίδης. Θα μπορούσε να πει αν σηματοδοτεί κάτι αυτή η εξέλιξη, αν εντάσσεται στο γενικό κάδρο. Δεν ξέρω. Όχι, δεν γνωρίζω γιατί. Λοιπόν, μου στέλνετε εδώ μηνύματα σε σχέση με το προηγούμενο της νέας δηλώσης Τσαβούσογλου, που ζητάει αποστρατιωτικοποίηση. Δάλτολος θέτει θέμα κυριαρχίας στα ελληνικά νησιά. Τέρμα, λέει, οι απειλές μου γράφεται εδώ. Να πάρει τώρα αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυστηρές κυρώσεις. Δεν απειλούνται μόνο τα ελληνικά σύνορα και η κυριαρχία, αλλά απειλούνται και τα σύνορα της Ευρώπης, αν ισχύουν αυτά που λένε. Παιδιά, αύριο η συνέχεια για αυτά. Έχουμε άλλη ρώτα τώρα. Κύριε Αδαλή, λέει ο Λεωνίδας, και θα πάω μετά. Να με συγχωρήσετε, να προσθέσω και κάτι που πριν το διάλειμμα ήθελα να το πω. Βεβαίως. Γιατί είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που έκανε ο Κροατής σχετικά με το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 30 δευτερόλεπτα. Είναι πολύ απλό, κύριε Σαχίνη, μπορώ? Βεβαίως, μην ρωτάτε. Πρέπει να προσθέσει ακόμα ένα έψιλον στον εαυτό της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλει να λύσουμε το πρόβλημα, να απεξαρτηθούμε από τον Πούτιν, αν είναι αυτό το πρόβλημα, και να μην απεξαρτηθούμε σε τίποτα μουλάδες, τρεις χειρότερους από τον Πούτιν και τραβάμε τα μαλλιά μας, πρέπει να προσθέσει ακόμα ένα έψιλον και να γίνει Ευρωπαϊκή Ένωση Εξορίξεων. Ναι, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Ναι, μα ξέρετε γιατί. Εφόσον το πρόβλημα είναι το έλλειμμα, η μη διαθεσιμότητα, η ανεπάρκεια και το ότι έχουν στεγνώσει αποθηκευτικοί χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που έχεις να κάνεις δεν έχει καμία διαφορά αν θα εξαρτάσαι από τον Πούτιν ή αν θα εξαρτάσαι από τον Καταριανό, από τον Εμμύρη, από τον Σουλτάνο ή δεν ξέρω κι εγώ ή από τον Biden. Απόλυτο ηγέτη ή τον Biden. Δικτάτορα κάποια χώρα. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Τον λένε τον Πούτιν δικτάτορα. Εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά αν υποθέσουμε ότι είναι δικτάτορας, δηλαδή πώς θα σας φαινόταν να πηγαίναμε σε έναν άλλον δικτάτορα χειρότερο από τον Πούτιν? Αλλάζει τίποτα? Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να σοβαρευτεί και να σταματήσει τις βλακίες με τα καλαμάκια, τα πλαστικά και τις σακούλες και αυτά που κάνει, δηλαδή που το έχουν. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα αυτά που τους πληρώνουμε, τους πληρώνουμε τσουβάλια λεφτά όλους αυτούς για να κάνουν τη μία βλακία μετά την άλλη. Και θα πρέπει να βγάλει αυτό το φερετζέ ότι εμείς είμαστε οικολόγοι. Για σταθείτε ρε παιδιά. Εδώ ο μεγαλύτερος δείκτης πετρελαϊκός είναι το Brent της Βόρειας Θάλασσας. Πού είναι τα πηγάδια αυτά? Πού είναι? Σε κανέναν άλλο πλανήτη, δεν είναι στην Ευρώπη? Τα 5 πηγάδια του πετρελαίου Brent δεν είναι σε ευρωπαϊκές χώρες? Γιατί το λέμε πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας? Ο δείκτης του πετρελαίου Brent, αυτός δεν είναι που καθορίζει όλους τους υπόλοιπους δείκτες? Τι να συζητήσουμε τώρα δηλαδή? Εδώ δεν ξέρουν πού είναι τα πηγάδια του πετρελαίου Brent. Δεν ξέρουν καν ότι είναι ο ευρωπαϊκός δείκτης. Και συζητάνε για αυτά τα πράγματα. Άρα εμείς που οι πρώτοι δείξαμε το τι θέλουμε και δώσαμε στο δείκτη του πετρελαίου Brent ένα όνομα αμερικάνικο. Γιατί Brent εκεί δεν έχει κανένα πόλη. Brent είναι το πουλί Brent της Αμερικής. Δώσαμε όνομα αμερικάνικου πουλιού στον πετρελαϊκό δείκτη και εννοείτο. Δεν πρέπει να σοβαρευτούμε και να παρατήσουμε τι κάνει η Αμερική, τι κάνει ο Πούτιν και να ασχοληθούμε με τις δικές μας εξορίξεις? Αυτός είναι ο λόγος. Δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση εξορίξη φυσικού αερίου, πετρελαίου, λιγνίτη. Δεν θέλει να υπάρχει πετρελαϊκή παραγωγική δυναμική ή παραγωγική δυναμική υδρογων ανθράκων. Και κάνει το παν και κλείνει τόσο τα κοιτάσματα το ένα με το άλλο, τα παλιά. Δεν επιτρέπει στην εξέβρεση νέων κοιτασμάτων. Γιατί όχι η Γερμανία, γιατί το κατεστημένο της Ανατολικής Γερμανίας, το οποίο είναι πολύ λάτρης του ρωσικού μονοπωλίου στο τιμόνι της Γερμανικής Ένωσης, έχει συνεταιριστεί και έχει κάνει ένα μονοπωλιακό λόμπι, το οποίο μόλις πάει μια χώρα όπως η Κύπρος και η Ελλάδα να πει, να ορίστε, και εγώ έχω φυσικό αέριο και πετρέλαιο,
πατάνε μια μονοκονδυλιά και λένε όχι, εμείς θα σας φέρουμε από την Ρωσία. Δεν μας αρέσει τώρα η Ρωσία. Όχι, όμως εσείς δεν ξέρετε, θα σας φέρουμε τώρα από το Κατάρ. Μετά από 10 χρόνια θα μας πούνε όχι το Κατάρ, θα σας φέρουμε από την Αλγερία. Μετά θα μας πούνε όχι από την Αλγερία. Και έτσι θα γίνεται. Και θα πάμε στο 2050 καθημαγμένοι. Ο κόσμος πρέπει να απαιτήσει εδώ και τώρα εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και ο πρώτος χώρος ο οποίος αποδεδειγμένα έχει είναι ο ελληνικός και ο κυπριακός. Τα υπόλοιπα εγώ τα ακούω, βερεσέ. Λοιπόν, λέει ο Λεωνίδας, κύριε Αδαλή, εκτιμώ ότι πίσω και ονοματίζει τους δύο κυρίαρχους πολιτικούς αρχηγούς, βρίσκονται επίσης ονοματίζει επιχειρηματίες, εγώ δεν το υιοθετώ, γιατί business as usual ανεξαρτήτως πολιτικού συστήματος. Λέει λοιπόν, εννοείται ότι οι αγορές ελέγχουν τους πολιτικούς, κύριε Αδαλή. Ολόκληρος ο πλανήτης δουλεύει έτσι. Μήπως τελικά φταίει το πολιτικό σύστημα 100%? Φυσικά, έχει τρομακτικό μερίδιο ευθύνης. Μάλιστα. Και στην Ελλάδα δεν είναι απλά τρομακτικό. Είναι άνω ποταμών. Δηλαδή να έχεις πετρέλαιο παντού και να μην σου επιτρέπει το πολιτικό σύστημα να μάθεις καν που είναι αυτό. Με συγχωρείτε, υπάρχει κάποιος πολιτικός σήμερα από όλα τα κόμματα που δεν ξέρει πόσο πετρέλαιο έχει ο Μπάμπορας από κάτω, πόσο έχει η Ζουράφα, πόσο έχουν τα Ίμια, πόσο έχει η Κρήτη μας που είστε εκεί τώρα, πόσο έχουν οι Κυκλάδες, πόσο έχει δυτικά η Λέσβος, πόσο έχει βόρεια-βορειοδυτικά η Λίμνος. Δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα? Μια χαρά τα ξέρουν. Ποιος δεν τα ξέρει? Δεν τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Για το πετρέλαιο. Το ίδιο πράγμα γίνεται για το φυσικό αέριο. Έχετε ακούσει εσείς κάποια επίσημη τοποθέτηση ελληνικής κυβέρνησης που να πει ότι εγώ έκανα μελέτες στη Γάβδο, δυτικά της Κρήτης, και έχω βρει αποδεδειγμένα τόσα δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, κυβικά πόδια φυσικού αέριου και πάω και καταθέτω αυτό το πράγμα στους διεθνείς οργανισμούς και λέω ότι δεν έχω μηδέν αποδεδειγμένα αποθέματα, αλλά έχω τόσα. Λοιπόν, γιατί δεν το κάνουν αυτό, αυτοί που τα ξέρουν? Επειδή... Δεν τα κρατάνε για τους εαυτούς τους. Ξέρετε γιατί? Για να διαπραγματεύονται πολιτικές καριέρες. Σαφές. Σας παρακαλώ, περιορίζετε λίγο τις απαντήσεις, δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, πολύ σύντομα, ποιο είναι το παιχνίδι στα δηληστήρια, επειδή το θίξατε, και έτσι περαιτέρω στην ελληνική αντλία στο πρατήριο? Ωραία ερώτηση. Θέλω να απαντήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά όσο πιο βαθιά γίνεται. Το πετρέλαιο από μόνο του είναι ένα τίποτα. Να σας δώσω εγώ, κύριε Σαχίνη, όσο πετρέλαιο θέλετε. Τι θα το κάνετε? Πείτε μου. Τι θα το κάνετε? Όταν η τιμή του πετρελαίου πήγε στα μείον 40 και τώρα είναι στα σύν 125, δηλαδή μιλάμε για μια διαφορά 165 δολαρίων από το μίνιμουμ στο μάξιμουμ της τιμής. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Η διακύμανση αυτή των 165 δολαρίων δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Αυτό όμως... σε σχέση με τις αντλίες δεν έχει καμία σχέση. Το πετρέλαιο από μόνο του, τι να το κάνεις? Ούτε φωτιά καλά-καλά δεν μπορούμε να το βάλουμε. Τι να το κάνουμε σχέτο? Το πετρέλαιο γίνεται χρήσιμο όταν διυλίζεται. Και εδώ υπάρχει και μια δεύτερη αυτονόμηση σε ό,τι αφορά τα διυλισμένα προϊόντα του πετρελαίου και ειδικά το μαζούτ. Διότι το μαζούτ σε σχέση με την βενζίνη είναι πιο χρήσιμο. Γιατί? Γιατί η βενζίνη τη χρησιμοποιούμε εγώ και εσείς για να πάμε βόλτες με τα αμάξια. Που θα πεις, βρε αδερφέ, εντάξει, τούτο Σαββατοκύριακο, που ό,τι μας λέει και ο Φατίγ Μπιρόλ και η Ούρσουλα, θα μην πάμε μια βόλτα να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ρίξουμε την κατανάλωση μας και πέσουν οι τιμές. Μπορείς να πεις όμως το ίδιο για τα λεωφορεία που καίνε μαζούτ? Τι θα πεις, σήμερα δεν βγάζουν τα λεωφορεία έξω? Το 80% των λεωφορείων καίνε μαζούτ σήμερα. Τι μπορείς να πεις στον οδηγό της Νταλίκας που κάνει διεθνείς μεταφορές Ελλάδα-Γερμανία και πίσω? Ξέρεις κάτι, σήμερα τούτη εβδομάδα μην πας να δουλέψεις. Τι θα γίνει με τα εμπορεύματα? Τι άλλο και η μαζούτ? Ας σκεφτεί ο κόσμος. Η οικονομία και η ντίζελ αυτή τη στιγμή. Ντίζελ και. Γιατί λοιπόν το ντίζελ σήμερα στην Αμερική καταγράφει τιμές αστρονομικές, είναι πιο ακριβό από την αμόλυβδη, πρωτοφανή πράγμα, και σε χώρες ευρωπαϊκές όπως η Γαλλία και η Ολλανδία έχει ξεπεράσει. Εδώ στην Ελλάδα έγινε μια παρέμβαση, πήγε να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά με την παρέμβαση έπεσε κάτω η τιμή του πετρελαίου από την αμόλυβδη. Γιατί είναι αυτό που το κάνει? Είναι τα διελιστήρια. Διότι η πράσινη πολιτική, να δείτε πώς σχετίζεται το ένα με το άλλο, η πράσινη πολιτική των πρασίνων και όλων αυτών οι οποίοι θα σώσουν τον πλανήτη, πώς? Θυσιάζοντας εκατομμύρια κόσμο από πείνα, φτώχεια και λοιμό. Έτσι θα το σώσει τον πλανήτη. Πώς γίνεται αυτό? Πήγαν και διέκοψαν τη λειτουργία ένα σωρό διελιστήριων στον πρώτο χρόνο της κρίσης της πανδημίας.
Γιατί λέει έπρεπε να κάνουμε πράσινη μετάβαση. Ξέρετε πόσα διελιστήρια έχουν κλείσει. Ξέρετε πόσα διελιστήρια αρχίζουν και μετατρέπονται λόγω αυτών των πιέσεων σε εργαστήρια βιομάζας και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, τι να το κάνω εγώ να είναι φτηνό το πετρέλαιο από τη στιγμή που δεν έχει ικανότητα διήλυσης. Δεν έχει, την έχει χάσει η Αμερική. Την έχει χάσει η Ευρώπη και η Ευρώπη τα ίδια καμώματα κάνει. Η Ελλάδα δεν είναι σε αυτό. Σε αυτό είμαστε καλοί, να σας πω. Είμαστε υπερδύναμοι. Δηλαδή, είμαστε η 15η χώρα στον πλανήτη σε δυναμική δυνατότητα διήλυσης. Τα προϊόντα που διηλύσονται στην Ελλάδα, όχι από την Ελλάδα, γιατί είναι ιδιωτικές εταιρείες και οι δύο, τα προϊόντα μας καθιστούν στη 15η χώρα διεθνώς, πιο πάνω από την Αγγλία, από τον Καναδά που είναι πετρελοπαραγωγός χώρα, και μας έχουν στο παιχνίδι αυτό μέσα. Και ρωτάω λοιπόν εγώ, okay, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το βλέπει ότι αυτή τη στιγμή ο Πούτιν κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι στον τομέα των διελιστηρίων και έχει μπει σε εφαρμογή και πέραν της πρώτης ύλης, που εντάξει είναι απαραίτητη, okay, και έχει την αρχική της σαφής αξία για να μπει μέσα το πετρέλαιο με μια δεδομένη τιμή, αλλά δεν βλέπει ότι από εδώ και πέρα σοβαρεύει ας το πούμε έτσι, το επίπεδο της διήλυσης. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει χαράξει πολιτική επιδότηση στη διήλυση παγκοσμίως? Η Ρωσία. Το ρωσικό φορολογικό σύστημα επιδοτεί καλύτερα τους Ρώσους ιδιοκτήτες ή εμπόρους όταν πουλάνε στο εξωτερικό διηλυσμένα προϊόντα παρά όταν πουλάνε αργό πετρέλαιο. Το δέχτηκε αυτό όλο ο πλανήτης και εκεί πάνω χτίστηκε την τελευταία 15ετία όλο το σύστημα. Τα πλέον πιστοποιημένα είναι τα ρωσικά διηλυσμένα προϊόντα, διηλυστηρίου προϊόντα. Έχετε θα σας πω ένα πράγμα μόνο για να καταλάβετε πόσο άκυρη είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας και πόσο βασίστηκε στην πολιτική του Πούτιν που τώρα θέλουμε να τον θάψουμε. Στην Αμερική έχει να κατασκευαστεί διηλυστήριο 60 χρόνια καινούριο. 60 χρόνια. Και το έργο αυτό το παρέδωσαν στην Αράμκο, στους Σαουδάραβες, σε κάτι από εδώ, σε κάτι από εκεί και τα ίδια πάνω κάτω, όχι τόσο τραγικά, γίνονται και στην Ευρώπη. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα σε βάζει σε μια θέση δυσχερή στο διεθνή ανταγωνισμό και είσαι από κάτω από τον Πούτιν, διότι σε ξεπερνάει? Τι κυρώσεις και βλακίες λέμε? Αφού 30 χρόνια στηρίχτηκε η παγκόσμια οικονομία στο γεγονός, στο πραγματικό γεγονός, ότι τον πλανήτη, την οικονομία του θα τον γυρνάει η ρωσική αρκούδα. Μάλιστα. Πολύ γρήγορα για την ελληνική αντλία στα πρατήρια που υποφέρει ο κόσμος και στέλνουν εδώ μηνύματα. Δεν τα άκουσα το. Για την αντλία στα ελληνικά πρατήρια. Εκεί τι έχετε να πείτε? Το πρόβλημα δεν είναι η αντλία στα ελληνικά πρατήρια. Αλλά το πρόβλημα είναι ο κλέφτης που ονομάζεται ελληνικό δημόσιο. Αυτός είναι ο κλέφτης. Όταν είμαστε οι 8η χώρα. Ναι, αλλά χώρα, έτσι γεμίζουν τα κρατικά ταμεία έσοδα. Τώρα κάνουν πάρτι. Όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως όμως στην Ελλάδα. Τώρα κάνουν πάρτι, διότι με αυτές τις τρελές τιμές. Για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Μην πείτε πολλά, δεν προλάβουμε να πούμε το άλλο με το Ιράν. Τελειώνω. Προσέξτε. Η τιμή, αν έχουμε παράδειγμα σήμερα τιμή 2,10 την αμόλυβδη. Πολύ αισιόδοξο σας βρίσκω, 2,20. 2,20 είναι. Ναι. Τώρα που κατέβαινε εδώ σε εμάς, 2,10 είναι. Λοιπόν, αλλού έχει 2,50, το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε τώρα ότι έχει 2,10, το 24% είναι ΦΠΑ. Πέρυσι που είχε, πρόπερση που είχε 1,40, υπολογίστε 1,40 εσωτερική αφαίρεση στο ΦΠΑ, 2,10 εσωτερική αφαίρεση στο ΦΠΑ, να δείτε μια διαφορά τεράστια, η οποία αυτή τη στιγμή μπαίνει, ενθυλακώνεται στα ταμεία του κράτους. Τι τα κάνουν αυτά τα λεφτά? Θα σας πω τι τα κάνουν. Πληρώνουν τα σπασμένα της αποτυχημένης διαχείρισης, της οικονομικής διαχείρισης του κορονοϊού. Αυτό πληρώνει τώρα. Γι' αυτό και δεν λένε να μειώσουν τις τιμές. Όταν λοιπόν από τα 2,20, το 24% είναι ΦΠΑ και άλλα 80 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τι να λέμε τώρα? Γι' αυτό και δεν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι την τελευταία φορά που αυξήσανε ειδικό φόρο κατανάλωσης, το έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δεν υπήρχε και λόγος. Λοιπόν, και αυτοί έχουν ευθύνες, δεν είναι μόνο τούτοι εδώ. Καλά, αλλά ποιο... αυτό το οποίο καταλήγουμε είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία της τιμής, τα 2/3 της τιμής στην αντλία πάνε στα κρατικά ταμεία. Σαφές. Και λέμε λοιπόν, καλά, δεν μπορείτε να μειώσετε το ΦΠΑ λόγω έκτακτης ανάγκης και να έχετε και διπλό κέρδος και να ανασάνει ο κόσμος, αλλά τι πράγμα, να καταπολεμήσετε και τον πληθωρισμό, γιατί ο ΦΠΑ των καυσίμων προσμετράται και διαμορφώνει την τελική τιμή του πληθωρισμού. Τι άλλο σας πούμε? Όχι τον ειδικό φόρο κατανάλωση, το ΦΠΑ, σας το διευκρινίζουμε, τεχνικό είναι το θέμα. Για ποιο λόγο
Λοιπόν, τι άλλο, δεν ξέρω ποια άλλο κυρία θα γίνει, τι άλλο πούμε. Νίκος, γιατί δεν απαιτούν, κυρία Δαλή, οι Έλληνες εφοπλιστές να γίνουν οι εξορίξεις που κινούν σε μεγάλο βαθμό τα νήματα, και αφού όπως σας έχω ακούσει έχουν προσφέρει πολλά στην πατρίδα, μήπως γιατί αυτά που θα χάσουν είναι περισσότερα από αυτά που θα κερδίσουν? Α, πολύ, το έχω απαντήσει, πολύ σύντομα. Το έχω απαντήσει κι αλλού. Πρέπει να είναι κάποιος ψυχικά διαταραγμένος να είναι εφοπλιστής και να θέλει να έρχεται στην Ελλάδα φορτωμένος και να φεύγει άδειος. Πείτε μου εσείς, δηλαδή, άμα είχατε ένα ταξί, δεν θα ήταν διπλό κέρδος να πηγαίνετε να κάνετε μια κούρσα σε ένα σημείο και να φεύγατε φορτωμένος από αυτό το σημείο ξανά και γυρίζετε πίσω? Τελειά. Το ίδιο. Αν υπήρχε εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, με δεδομένο το 30% των τάνκερς και περίπου τόσο των πλοίων LNG είναι ελληνόκτητα, ανεξάρτητα αν έχουν δηλαδή ελληνική σημαία ή όχι, ανήκουν σε Έλληνες εφοπλιστές, αυτοί δεν θα ήταν διπλά ευτυχισμένοι όταν φέρνανε εμπόρευμα στην Ελλάδα και παραλαμβάνανε ελληνικό εμπόριο και το πήγαιναν αλλού? Τώρα έρχονται στην Ελλάδα γεμάτοι και φεύγουν άδειοι. Ένα απλό σκεπτικό σας λέω. Δηλαδή, μην δαιμονοποιούμε τώρα τους Έλληνες εφοπλιστές. Βρήκαμε τώρα ότι φταίνε οι Έλληνες εφοπλιστές και τους βάλουμε στην Ελλάδα. Μην επεκτείνεστε όμως, γιατί θα χάσω την μπάλα εγώ. Δεν αντέχουν οι αυτοκινητιστές, λέει η κυρία Δαλή. Έχουν ένα-δύο φορτηγά, αναγκάζονται να τα πουλήσουν και πηγαίνουν σαν οδηγοί πλέον. Ακούω για αύξηση των μεταφορικών, αλλά στο φορτηγό δεν φτάνει καμία αύξηση. Σαφώς έχω πάρα πολλούς. Πάλι μεσάζοντες, λέει, παίρνουν τα κέρδη. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτοκινητιστές. Το κυρίως πρόβλημα, το οποίο με οδήγησε να ερευνήσω τα θέματα, να ψάξω και για λογαριασμό μιας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη να κάνω έρευνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό με βλέπετε τόσο απόλυτο και μιλά. Τα έχουμε ερευνήσει, τα έχουμε υπολογίσει. Είναι οι αγρότες. Οι αγρότες τι καίνε, οι άνθρωποι. Αν ένας αγρότης κάνει τζίρο από τη δουλειά του, από τον υδρότα, 30.000 ευρώ το χρόνο, τόσα κάνουν η μεγαλύτερη μάζα. Τα 13-15.000 ευρώ είναι έξοδο που πληρώνει για ντίζελ. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Και ο φίλος ο Γιάννης, και για να κλείσουμε με Ιράν, προς επίρρος των όσων αναφέρει ο κ. Αδαλής αναφορικά με τα τεκτενόμενα στην αγορά, σήμερα ο οικονομικός ταχυδρόμος φιλοξενεί ρεπορτάζ με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον ΣΕΟ της Κρικρή, ο οποίος αναφέρει: κανένα υπουργείο δεν μπόρεσε να είναι αποτελεσματικό στον έλεγχο των τιμών, ουσιαστικά δεν έγινε καμία παρέμβαση, η κερδοσκοπία συνεχίζεται, σε απόγνωση είναι πολύ κλάδι, οι τιμές στην πρώτη ύλη, το αγελαδινό γάλα, έχουν αυξηθεί πάνω από 30% σε ένα χρόνο, καθώς από 0,38 ένα κιλό πέρυσι, φέτος έχει ανέβει στο 0,50 ένα κιλό, και ο λόγος είναι η τεράστια αύξηση στις ζωοτροφές κατά βάση κερδοσκοπική συμφωνία. Υπάρχουν κερδοσκοπίες, αλλά προσέξτε, ειδικά για το πετρέλαιο, το ντίζελ και την αμόλυβδη, αυτός που κερδοσκοπεί είναι το κράτος. Ναι, ναι, εδώ σας λύσει σχετικά με την άνοδο των τιμών των ζωοτροφών, επειδή το είχατε πει. Αυτό το είχαμε εντοπίσει. Το είχατε πει, λέει, πριν ένα χρόνο στην εκπομπή. Κύριε Σαχίνη, από τον Ιούνιο του 2020 είχαμε πρωτοεντοπίσει μία ανεξήγητη άνοδο των τιμών των ζωοτροφών. Τώρα έχω χάσει την μπάλα. Γιατί αυτοί που έπρεπε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ερχόντουσαν στα χωριά και εδώ στη Θεσσαλονίκη και κάναν βόλτα πάνω σε κάρα και αραμπάδες στην Γεωργική Σχολή και δίπλα οργιάζανε οι έμποροι στις εξαγωγές σιτηρών σε μια περίοδο που κάναμε κράγια σιτηρά. Και εμείς εδώ στη Μακεδονία κάναμε εξαγωγές. Μάλιστα. Λέει ο φίλος εδώ, άρα με βάση το ενεργειακό που λέει ο κύριος Αδαλής, θα σας κάνω την ερώτηση και θα απαντήσετε συνολικά και για την ιστορία με το Ιράν, καθώς σήμερα βλέπω, κύριε Αδαλή, ότι και η Καθημερινή, δεν τη λες αντιπολιτευόμενη, λέει ότι γίναν λάθη στο χειρισμό του Ιρανικού φορτίου στην Εύβοια, και οι Ιρανοί με αυτόν τον τρόπο έχουν πληρώσει και τους Βρετανούς πιάνοντας πλοίο. Αλλά ακούστε και το ερώτημα, με βάση το ενεργειακό, λέει κύριε Αδαλή, μήπως τελικά η διαφαινόμενη κόντρα που κάνει ο Ερντογάν αυτή την ώρα στην Ελλάδα και ιδίως προσωπικά στο Μητσοτάκη είναι στημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο της εξορίξης στο Αιγαίο για να υπάρξει μια συνεννόηση 50-50? Από ποιες Ηνωμένες Πολιτείες όμως? Από αυτές οι οποίες θέλουν την εξόρυξη των κοιτασμάτων ή από αυτές που δεν θέλουν και φρόντισαν να εμφανιστούν εταιριάκλες όπως η Νόμπλ, που πριν 15 χρόνια πήγαν στη Μικρή Κύπρο και χωρίς να πέσουν ούτε μια ντοφεκιά εξόριξαν πετρέλαιο? Έλατε. Ποια Αμερική? Γιατί σας λέω ότι εγώ δεν βλέπω το θέμα ως χώρα, διότι δεν υπάρχει χώρα σε αυτή την αγορά. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα συγκεκριμένα, τα οποία σας έχω περιγράψει. Όποιος επιχειρήσει σήμερα να κάνει ανάλυση γεωπολιτική χρησιμοποιώντας τις λέξεις ο Ιρανός, ο Ρώσος, ο Αμερικάνος, έχει την αποτυχία στο τσεπάκι του, διότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πουθενά. Κάποτε ίσως να υπήρχε. Τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο εταιρείες, συμφέροντα, τα οποία
εναλλάσσονται, όχι μέρα με τη μέρα, εναλλάσσονται ώρα με την ώρα και έχει σχέση με το κατά πόσο η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση ή μια χώρα όπως η Ελλάδα έχει αρχηγούς και ηγέτες οι οποίοι επιθυμούν να προβούν σε εξορίξεις. Όσο δεν έχουμε, τόσο δεν θα γίνεται. Περιμένετε κανένας ιδιώτης ή κάποια κρατική οντότητα όπως η Αράμκο, η οποία όμως παίζει πιο ιδιωτικά και από τους ιδιώτες, να έρθει εδώ και να βάλει λεφτά όταν ξέρει ότι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας πρώτον δεν έχουν ιδέα και δεύτερον έχουν υποσχεθεί ότι δεν θα προβούν σε εξορίξεις. Πάμε με το Ιράν λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό. Το Ιράν. Καταρχάς εδώ... Έχετε 6 λεπτά. 6 λεπτά, λοιπόν. Η υπόθεση αυτή είναι πολύ μεγάλη. Και ξεκινάει, ξέρετε από πότε, ξεκινάει όταν με είχατε ρωτήσει παλιά το 2019, όταν είχαν πέσει οι Ιρανοί σε 4 τάνκερ. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάστε? Ναι. Μου είχατε πει, προβλέπετε να γίνεται πόλεμος για το ΣΥΠΑ? Όχι. Αν το θυμάστε. Σωστά το λέω. Με ρωτήσετε, προβλέπετε να ανεβούν οι τιμές για αυτό το πράγμα? Σας είπα ελάχιστο. Όταν είχαν ξανακάνει την ιστορία οι Ιρανοί με το Στένα Ιμπέρο, κατά ένα περίεργο τρόπο εδώ στην Ελλάδα, δεν μας είπαν ακριβώς τι έγινε. Και είπαν ότι ένα, πώς το λένε, πλοίο με αγγλική σημαία κατελήφθη από τους Ιρανούς. Να σας τα θυμίσω λίγο αυτά για να δείτε πόσο σχέση έχουν τα σημερινά. Το Στένα Ιμπέρο δεν ήταν ένα πλοίο με αγγλική σημαία. Αυτό θέλανε εδώ οι γνωστοί κύκλοι, ας πούμε, που παραμυθιάζουν τον κόσμο να περάσουν. Ήτανε ιδιοκτησίας Σουηδού. Αν σας λέει τίποτα. Σωστά, μεγάλο σωστά. Επιχειρηματία του κυρίου Όλσεν, μεγάλο εσείς, εφοπλιστή. Εσείς τα είχατε βγάλει τότε. Έτσι, λοιπόν. Ο οποίος, γιατί διαλέξανε το Στένα Ιμπέρον ως αντίπινα για το Άντρια Αντάρια που είχαν καταλάβει οι Άγγλοι στο Γιβραλτάρ. Και εμπλέκτηκε και η Ελλάδα με αυτό. Αν δεν το καταλάβανε γι' αυτό, ήταν μια σαφής προειδοποίηση, γιατί ο ίδιος που είχε το Στένα Ιμπέρον ήταν ο μοναδικός που δέχτηκε να μισθώσει γεωτρύπανο βαθέων υδάτων για την Κύπρο και τους έδωσε το Στένα Ice Max. Έτσι παίζουν οι Ιρανοί. Όταν βλέπατε όμως εδώ στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, κάτι που εξοργίστηκε και λέγανε, έρχεται το γεωτρύπανο της έξοδος στην Κύπρο. Βρε άνθρωπε, δεν βλέπεις, αφού το δείχνεις στις εικόνες και στα βίντεο, δεν βλέπεις επάνω κάτι αγροταμπελάρες που λέει Στένα Ice Max? Δεν το βλέπεις? Ποια έξοδη είναι? Το μίσο, ούτε καν η έξοδο, ούτε καν δικό της γεωτρύπανο δεν έφερε. Μίστοσε, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Εάν υποθέσουμε τώρα ότι αυτές οι θεωρίες που λένε ότι και είπαν και από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι να εντάξει είναι κάτι ας πούμε που μια αντίδραση των Ιρανών πάνω στο ότι στη δικιά μας την ιστορία με την Κάριστο, με το πλοίο το Πιγκάς, το Λάνα, Λάνα Πιγκάς, αναλόγως πως γίνεται, μια τέτοια ιστορία μάλιστα. Είναι μια τέτοια ιστορία όμως αυτό? Γιατί εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα. Την ίδια φάση, την ίδια ιστορία που έγινε με στην Κάριστο έγινε και στην Κροατία. Πρώτον. Δεύτερον, εφόσον αυτό έγινε από την NSA, FBI, NBA, δεν ξέρω ποιους άλλους μπλέξανε λοιπόν σε αυτή την ιστορία, εφόσον γίνανε από τους Αμερικανούς, γιατί δεν πάνε οι Ιρανοί να κάνουν ρεσάλτο σε ένα αμερικάνικο τάγκερ, σε ένα πλοίο με αμερικάνικη σημαία? Αφού τους στέλνουν οι Αμερικανοί, γιατί αυτοί είναι με τις κυρώσεις από το 1970 και παίζουν το παιχνίδι των κυρώσεων. Τους στέλνουν αυτοί και αφού αυτοί πίεσαν την Ελλάδα, όπως λένε και γράφουν, δεν πάνε οι Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης, να καταλάβουν αμερικάνικα πλοία? Δεν έχει στην περιοχή. Σου λέει γιατί εσείς κάνατε τον ενδιάμεσο, τον πρόθυμο. Ναι, αλλά η πέτρα του σκανδάλου είναι Αμερικανοί. Προφανώς. Ναι, γιατί δεν πας εκεί να λύσεις και το πρόβλημά σου? Τι μας ανακατεύεις εμάς? Αλλά θα σας πω κάτι. Γιατί ανακατεύτηκες και εσύ, σου λένε οι Ιρανοί. Εγώ σου έδινα πετρέλαιο επί πιστώσει, λοιπόν, τα χρόνια που οι άλλοι θέλαν προπληρωμή. Θα σας πω κάτι. Σας κάνω εγώ τον αντίλογο και απαντήστε. Ναι. Το οποίο μου ζήτησε η καπετάνισσα η μάνα μου, η κυρία Εμιλία, να σας το πω και δεν μπορώ να της πω και όχι κιόλα. Εγώ θα πω λοιπόν προς την πλευρά των Ιρανών κάτι που έλεγε η μάνα μου, η οποία δεν την έχω ακούσει ποτέ να βρίσει. Τα αγκιά γεννήκαν θυμιατά και κοπριές λιβάνι, των μασκαράδων τα παιδιά γεννήκαν καπετάνι. Και αυτό σας το λέει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος η κούνια μου, κύριε Σαχίνη, πληρώθηκε με τον ιδρώτα του πατέρα μου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο σε εποχές που δεν τολμούσε κανένας. Κανένας δεν τολμούσε.
Μόνο κάποιοι Έλληνες εφοπλιστές. Αρκετοί Έλληνες εφοπλιστές. Με αυτά τα λεφτά πληρώθηκε η κούνια μου. Πώς το ξεχάσαν τώρα λοιπόν και ξαφνικά, αντί για να πάνε να την πέσουν εκεί που πρέπει, πήγανε και την πέσανε στα ελληνικά. Δεύτερον, για να σας πω γιατί δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα τα οποία λέγονται ελαφρά την καρδία, διότι η αγορά η ναυτιλιακή είναι πολύ σύνθετη, δύσκολη και δεν κάνει αν δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται να λέμε πράγματα. Γιατί πήγαν σε αυτούς τους δύο Έλληνες εφοπλιστές, κύριε Σαχίνη? Είχε άλλους 12 εκεί. 19 καράβια εκείνη τη μέρα γύριζα. Γιατί πήγαν σε αυτούς τους δύο? Να σας πω γιατί πήγαν σε αυτούς τους δύο. Εδώ υπάρχει κάποιο πράγμα που πρέπει να μας εξηγήσουν, κυρίως οι Ιρανοί, και κάποιος επιτέλους πρέπει να ρωτήσει, δημοσιογράφος εννοώ, συνάδελφός σας, τον κύριο Ναντέρο, τον πρέσβη του Ιράν, που το Μάρτιο σφιχταγκαλιαζόταν με τον κύριο Δένδια και ετοιμάζαν νέες, πώς το λένε, συνεργασίες Ελλάδας-Ιράν, και μετά από 15 μέρες πλακωθήκανε με το πλοίο στην Κάριστο. Για να μας πούν λοιπόν, τι συνδέει αυτούς τους δύο εφοπλιστές? Δεν το συνδέει ότι ήταν οι δύο εφοπλιστές οι οποίοι χάσαν τρομακτικές περιουσίες, διότι ήταν οι τελευταίοι δυτικοί που δάνεισαν τη Ρωσία πριν αναλάβει το τιμόνι της ο Πούτιν? Το 1999, πριν καταρρεύσει η ρωσική οικονομία, δεν έχασε ο μεν πρώτος εφοπλιστής συνολικά 700 εκατομμύρια δολάρια και ο δε δεύτερος 40 εκατομμύρια δολάρια? Δεν ήταν στα δικαστήρια του Λονδίνου γιατί ήθελαν τα χρήματα αυτά πίσω, τα ομόλογα δηλαδή που είχαν πληρώσει, που ουσιαστικά γίνανε μηδέν μετά την κατάρρευση της Ρωσίας μέχρι το 2011. Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το συζητήσουμε? Γιατί δεν το συζητάμε? Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό στοιχείο αυτό το πράγμα. Δεύτερον, γιατί δεν συζητάμε ένα άλλο σοβαρό, αρκετά σοβαρό στοιχείο, το οποίο εγώ δεν το έχω ακούσει για κανέναν? Ας πάρουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον έναν. Τι ήταν ο ένας ο εφοπλιστής? Πού ήταν το καράβι του? Δεν σας λέω πριν χρόνια, πριν ένα μήνα. Πού ήταν το καράβι του? Δεν ξεφόρτωσε πριν πάει στην Μπάσρα του Ιράκ, ένα μήνα και κάτι πριν? Δεν ξεφόρτωσε στον Τζιγιάκου της Κίνας πετρέλαιο? Ξεφόρτωσε, κύριε Σαχίνη. Από πού το είχε φορτώσει? Δεν το είχε φορτώσει 15 Απριλίου από το ρωσικό λιμάνι Κοσμίνο της Ανατολικής Ρωσίας, στην πλευρά απέναντι από την Ιαπωνία? Το διατάφτα θέλω για την πράξη. Το διατάφτα. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Σαχίνη, ένας ο οποίος εφοπλιστής, ο οποίος παίρνει ρωσικό πετρέλαιο τώρα σας λέω, 21 Απριλίου, 15 Απριλίου, το ρωσικό πετρέλαιο το πάει στην Κίνα. Αυτός ο εφοπλιστής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος, παρόλα αυτά το τις κυρώσεις, το SWIFT, το από εδώ από εκεί, είναι συνδεδεμένος με το τρίγωνο της αμαρτίας που λένε οι Αμερικάνοι, την Κίνα, την Ρωσία και το Ιράν, είναι τόσο πολύ συνδεδεμένος να πηγαίνεις και να καρδιαλέγεις αυτόν το πλοίο, να το καταλάβεις? Με συγχωρείτε, αυτό έπρεπε να το συζητήσουμε? Δεν είναι σοβαρό θέμα? Άρα, με μία κουβέντα, τι? Άρα να πούμε στον κύριο Ναντέρο ότι εμείς τα παιδιά των καπεταναίων που οι κούνιες μας πληρώθηκαν από το εδρό τον πατέρα μας να δουλεύουν στο Μερσικό κόλπο, ισχύει η μία και μόνο παρουσία και παροιμία και δεν θα πω άλλα για σήμερα. Δεν μασάει κατσίκα ταραμά. Τουλάχιστον για τα παιδιά των ναυτικών που είναι χιλιάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ξέρουμε τι γίνεται. Να τα παρατήσουν αυτά. Και κλείνω εδώ προς το παρόν. Γιώργος Αδαλής, σήμερα, επειδή πολλοί μου γράφετε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος και βύχη να περιορίσει, θέλω να το διευκρινίσω, μου το επιτρέπει ο ίδιος, δεν θα πω απόρριτα. Δεν είναι από κάπνισμα. Όχι. Είναι από χρόνια περιπέτεια με στάχτες, σκόνη και στάχτες που από έχει. Μια πυρκαγιά. Από μια πυρκαγιά. Πάντως ευχαριστώ τον κόσμο που μπήκε για να βγάλει κάποιον και προσπαθεί να το καταπολεμήσει. Προσπαθώ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Καλημέρα, κύριε Αδαλή, να είστε καλά. Καλή σας πέρα και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.